Λοιπόν, μια Νοταλία, πάμε σε άλλο σημείο στο Κίτσε. Εκεί είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης να μας δώσει την κατάσταση που επικρατεί και αν έχει συλλέξεις ή πληροφορίες για το αν υπάρχουν σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, που έχουν καεί ενδεχομένως και πώς. Λένα, μας επιβεβαιώνουν κάτι και ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά. Στο σημείο που θα σας δείξει πίσω μου ο Γιάννης Χοβαϊδάτης με την βοήθεια του Σέργιου Παπαναστασίου, είναι το σημείο που επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ουσιαστικά στο ύψομα, μέσα στον οικισμό, στο Κίτσι, με ρήψεις τα τελευταία λεπτά. Δεν περνάει αυτή τη στιγμή, αλλά πριν από λίγο περνούσαν ελικόπτερα και αεροσκάφη της πυροσβεστικής για να πραγματοποιήσουν κάποιες ρήψεις. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την εικόνα που μας έχουν μεταφέρει κάτοικοι, έχει γίνει μια διαδικασία ουσιαστικά εκένωση. Και έχουν αρκετοί απομακρυνθεί τα προηγούμενα λεπτά, καθώς οι φλόγες όντως έφτασαν στα σπίτια, Γιώργο. Υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουν απομακρυνθεί. Εμείς είδαμε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά μπλόκα και με μεγάλη ταχύτητα, κάποιους κατοίκους που έχουν τις περιουσίες τους εκεί να κινούνται προς το σημείο όπου είναι η φωτιά, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά, σε μια προσπάθεια και αυτή ίσως να προσαρμοστεί. Περιουσίες, να μην μπορούμε με έναν κάτοικο της περιοχής που έχει και μία εικόνα. Εσείς είδατε τη φωτιά, είπατε να φτάνει στο σπίτι στο δικό σας, έτσι. Ναι, ναι. Κατέβηκε το βουνό σε 5 λεπτά το πολύ. Έχουν καεί σπίτια. Δηλαδή του γείτονα έχει περάσει φωτιά και εγώ τη χωράφια εκεί δίπλα. Το δικό σας σπίτι έχει υποστεί και αυτό φορές. Δεν γνωρίζω, έχει μαυρίσει σίγουρα. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Αν δεν πάμε εκεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όσον αφορά τώρα το ξέσπασμα της φωτιάς, ήσασταν κοντά, εσείς ακούσατε κάτι παραπάνω? Έχω ακούσει ότι από μια γυναίκα που δούλευε κοντά από εκεί που ξεκίνησε η δουλειά, ότι ξεκίνησε από ένα μαγαζί που κόβει αυτοκίνητα και πουλάει ανταλλακτικά. Λογικά από εκεί ξεκίνησε. Σε 5 λεπτά κατέβηκε ολόκληρο το βουνό. Και όχι, ως αποτέλεσμα τώρα να έχουν προκληθεί πολλές υλικές ζημιές. Νερά πείτε τους να φέρουν πάνω. Όλοι οι πυροσβέστες δεν έχουν νερό και έχουν κόψει το ρεύμα. Το νερό, εντάξει. Το σπίτι μας εκεί πάνω κάηκε. Πάει. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Γιώργο, ότι έχουν υποστεί ζημιές σπίτια. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Οι πυροσβέστες χρειάζονται νερό και όπως μας είπε και ο άνθρωπος εκεί στην μοτοσυκλέτα, αλλά και ο κάτοικος που είχε εκεί πέρα. Σπίτια έχουν καεί, έχουν υποστεί ζημιές, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Να έχουμε και εικόνα. Ναι, είναι τα σπίτια. Ακριβώς τα σπίτια είναι που σας αναφέρουμε, είναι στο σημείο που σας δείχνει τώρα την εικόνα. Είναι στο ύψομα μέσα στον οικισμό. Είναι ένα σημείο, όπως βλέπετε, που υπάρχουν φυσικά. Υπάρχει πιο πυκνή βλάση, υπάρχουν κάποια δέντρα τα οποία περιβάλλουν κάποιες κατοικίες. Είναι και ένα εκκλησάκι, είναι εκείνο το σημείο στο οποίο ουσιαστικά βρίσκει και περισσότερη καύσιμη ύλη φωτιά. Γιατί, όπως είδαμε πριν, είχε ξεσπάσει σε ένα σημείο πιο χαμηλή βλάση. Εκεί λοιπόν, ενδεχομένως βρίσκονται αυτά τα δέντρα, ήταν και πιο επικίνδυνο το να εκτεθούν στο μέτωπο αυτή τη φωτιά κάποιες κατοικίες. Εκεί λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων και από τις επίγειες και από τις εναέριες δυνάμεις. Εμείς εδώ και λίγα λεπτά βλέπουμε να κινούνται, τουλάχιστον να προσεγγίζουν το σημείο. Τώρα περνάει και ένα ακόμα αεροσκάφος της πυροσβεστικής, αφού έχει πραγματοποιήσει μία ρήψη από το σημείο. Υπάρχει και αυτή η εικόνα από τα εναέρια μέσα. Σας είπαμε, συναντήσαμε πάρα πολλά μπλοκ, αλλά βλέπουμε με αγωνία κορνάροντας κάποιοι κάτοικοι ενδεχομένως που ανησυχούν για τις περιουσίες, να προσπαθούν να πλησιάσουν ίσως για να δουν το τι συμβαίνει. Να βλέπουμε και μία ακόμα ρήψη αυτή τη στιγμή στο σημείο στο οποίο σας λέγαμε. Εκεί έχει καλυφθεί και από έναν μαύρο πυκνό καπνό. Εκεί φαίνεται τουλάχιστον να βρίσκεται η καρδιά της φωτιάς αυτή τη στιγμή, το μέτωπο να κινείται. Και γι' αυτό λοιπόν και με τη βοήθεια του συντονιστικού ελικοπτέρου της πυροσβεστικής δρομολογούνται η μία μετά την άλλη όλες οι ρήψεις από τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα 10 εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν στο μέτωπο. Όσον αφορά και τις επίγειες δυνάμεις, βλέπουμε ότι υπήρξε και μία έκκληση. Για νερό χρειάζονται και οι υδροφόρες κινούνται ήδη προς το σημείο από διάφορες περιοχές για να ενισχύσουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Προσεγγίζουν και τα πεζοπόρα τμήματα. Ένας καπνός, ούτως ή άλλως, έχει επιπλέον καπνός καλύψει ένα μεγαλύτερο μέρος και πιο παραλιακά από εκεί και πέρα. Όμως, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε από την εικόνα του μαύρου καπνού, Λένα, είναι ότι η φωτιά, οι δύσκολες συνθήκες και το μέτωπο αυτή τη στιγμή μένεται εκεί δίπλα από τον οικισμό και από κάποια σπίτια στο Κίτσι. Έχουμε δει, όπως είδατε, μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να περνούν 3 και 4. Μισό λεπτό, Γιώργο, πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακίδου να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Τζέννη, πείτε μου λίγο, έχετε την επιχείρηση εδώ πέρα, να. Είμαστε στον αέρα. Τι έχει συμβεί? Ξεκίνησε η φωτιά από παραπέρα. Δηλαδή, προς τα εδώ να βλέπουμε κιόλας.
Ξεκίνησα από πιο πέρα, από τα χωράφια, γιατί προφανώς κανένας δεν κάθεται να βγάλει τώρα τα χόρτα. Ξεκίνησε η φωτιά, έπιασε, επεκτάθηκε, πήγε σε ένα σκάφος. Το σκάφος είναι πολύ αστέρας, έχει μέσα πετρέλαια, βενζίνες, πήρε φωτιά. Φωνάζαμε, ελάτε να σβήσετε τις φωτιές μέσα. Δεν ήρθε κανένας. Δόξα τω Θεώ, τα σκάφη τα σώσαμε εμείς οι ίδιοι. Τι ώρα ξέσπασε η φωτιά? Είναι κάνα δύο ώρα που καίει, που ξεκίνησε. Γίνονται κάποιες ρήψεις, βέβαια, με ελικόπτερα. Από πιο πίσω. Και μακάρι να σωθούν και σπίτια και άλλα εργοστάσια. Μακάρι, Παναγία μου. Αλλά όταν τους φωνάζεις και τους λες, μπες εδώ, γιατί θα γίνει έκρηξη, και σου κάνουν. Τι περιμένεις? Έχετε υποστεί μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση? Όχι, εμείς, δόξα τω Θεώ, όχι. Όχι. Τα πίσω το βλέπεις όμως όλο. Αυτά δεν τα είχε καθαρίσει κανείς? Όχι, ποιος να τα καθαρίσει? Ποιος να τα καθαρίσει? Δεν ξέρω και ποια είναι εδώ πέρα αυτά. Δεν σας έχουν πει να απομακρυνθείτε από το σημείο? Απομακρυνθήκαμε. Αλλά δεν ήρθε κανείς να βοηθήσει. Δεν θα αφήσει την επιχείρησή σου να καίγεται. Κάτι πρέπει να κάνεις. Όπως και το σπίτι σου, όπως και την επιχείρησή σου. Αν δεν βοηθήσεις εσύ, αυτό το κράτος, δεν βοηθάει κανένας. Ευχαριστώ. Και καλή βέβαια, Τζέννη, είναι κατανοητή και η απόγνωση και οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τις περιουσίες τους, βλέπουν τα σπίτια τους να έχουν υποστεί ζημιές, ζητούν βοήθεια, ζητούν επιπλέον βοήθεια, διότι προφανώς έχουν στο κεντρικό έτσι, στο σημείο του ενδιαφέροντός τους, το σπίτι τους και την επιχείρησή τους. Είναι κατανοητό το να βρίσκονται σε απόγνωση αυτή την ώρα, Λένα. Καθώς βλέπετε και εσείς την εικόνα, έχουμε μεταφερθεί και εμείς λίγο πιο δίπλα. Είναι αυτή η έκταση, αυτό το οικόπεδο που βλέπαμε και προηγουμένως από πιο μακριά, το οποίο καίγεται. Υπάρχουν πολλές εστίες φωτιάς εδώ μέσα και γύρω-γύρω υπάρχουν κάποια λίγα σπίτια και πολλές επιχειρήσεις. Η μία από αυτές ήταν αυτή που σας δείξαμε προηγουμένως. Λίγο πιο κάτω είναι η επιχείρηση της κυρίας που μας μίλησε πριν από λίγο. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Γίνονται ρήψεις νερού συνεχώς. Υπάρχουν και επίγειες δυνάμεις εδώ στο σημείο. Βέβαια, τι να πρωτοσβήσουν. Η κατάσταση έχει ψιλοξεφύγει, θα μπορούσα, αν μου επιτραπεί να το πω έτσι. Να δούμε και από την άλλη πλευρά, Γιάννη Σημακόπουλε. Βλέπετε ότι βοηθούν και οι κάτοικοι της περιοχής όσο μπορούν και την πυροσβεστική με τις μάνικες. Είδαμε ακόμα και να βγάζουν λάστιχα από τα σπίτια τους για να προσπαθήσουν να συμβάλλουν όσο μπορούν στην προσπάθεια αυτή που γίνεται από την πυροσβεστική. Αλλά όπως είπαμε, ο αέρας δεν βοηθάει. Είναι αρκετός αυτή την ώρα εδώ στο Κίτσι Κοροπίου ο αέρας. Δεν είναι έχει δυνατός. Κοπάσει υπάρχουν καθόλου πολλές... αέρας, Τζέννη. Όση ώρα βρισκόμαστε εμείς εδώ δεν έχει κοπάσει καθόλου. Φυσάει αρκετά. Υπάρχουν πολλές εστίες φωτιάς. Το οικόπεδο εδώ πίσω, η δασική αυτή έκταση είναι αρκετά μεγάλη με πολλές εστίες όπως ενημερωθήκαμε και βλέπετε την προσπάθεια που γίνεται αυτή την ώρα. Όλοι βάζουν το χέρι τους και προσπαθούν να βοηθήσουν την πυροσβεστική για να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και να μην υπάρξουν ζημιές και σε άλλες επιχειρήσεις είτε και σε σπίτια. Λοιπόν, Τζέννη, έχουμε το Σταύρο Ιωαννίδη στη γραμμή μας. Δεν έχουμε το Σταύρο Ιωαννίδη ακόμα στη γραμμή μας. Ενισχύονται τα ενέργεια μέσα. Έχει σηκωθεί και ένα σινούκ από ό,τι με ενημερώνουν. Βλέπουμε συνεχώς, Παναγιώτη, ότι υπάρχει θέμα τώρα. Είναι λίγες ώρες που πρέπει τώρα να γίνει κάτι, γιατί η φωτιά παίρνει διαστάσεις και στο Κίτσι, στην περιοχή Κίτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε όμως το Σταύρο Ιωαννίδη. Έλα, Σταύρο. Λένα, λέγαμε και νωρίτερα ότι αναμένεται να ενισχυθούν οι αέριες δυνάμεις και πράγματι μαθαίνουμε ότι μόλις απογειώθηκε ένα ελικόπτερο Σινούκ της αεροπορίας στρατού από τα Μέγαρα, το οποίο θα κατευθυνθεί προς το μέτωπο της φωτιάς, θα πραγματοποιήσει πρώτα μια υδροληψία και στη συνέχεια θα ρίξει στις εστίες, καθώς έρχεται να συνδράμει τις προσπάθειες που γίνονται από την πολεμική αεροπορία με τα Καναντέρ αλλά και από τα ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν στην περιοχή. Και να πούμε βεβαίως ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες για τα ενέαρια μέσα λόγω του ανέμου, όχι μόνο στο σημείο της φωτιάς, αλλά και του ανέμου περιμετρικά της Αττικής όπου γίνονται οι υδροληψίες. Παρόλα αυτά όμως, όπως είπαμε, τουλάχιστον 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο κατευθύνονται προς το παρόν στο συγκεκριμένο σημείο και βεβαίως έχει δοθεί ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των ενέαριων μέσων και βέβαια μέσα στη διάρκεια της ημέρας μπορεί να δούμε και μεγαλύτερους αριθμούς τόσο Σταύρο. Στα πυροσβεστικά αεροσκάφη όσο και στα ελικόπτερα. Μένουμε σε αυτά. Ξανά στην Τζέννη Κρουσταλακίδου, διότι βλέπουμε, Τζέννη, ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκεί πέρα κατάσβεσης, υπάρχει εστία.
Είναι σε εξέλιξη, ναι, και μιλάμε για την επιχείρηση με τα σκάφη που μας μίλησε η ιδιοκτήτρια προηγουμένως. Όπως την ακούσαμε να λέει και προηγουμένως, είχε πιάσει, είχε αγγίξει την επιχείρησή της από νωρίς η φωτιά. Τώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Ήρθε εδώ ένα πυροσβεστικό όχημα και όλοι προσπαθούν, εθελοντές και πυροσβέστες, να κατασβέσουν τη φωτιά που έχει πιάσει εκεί σε κάποιο κοντέινερ. Αν βλέπω καλά, κάτι σαν κοντέινερ είναι αυτό. Ρίχνουν νερό με τις μάνικες, γιατί η φωτιά έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Από πίσω μιλάμε για ένα μεγάλο οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση, με πολλές εστίες. Βλέπετε, όλοι μαζί φορούν και τις μάσκες προστασίας και ρίχνουν νερό στο σημείο αυτό που βγαίνουν οι πυκνοί καπνοί. Μαύροι καπνοί, αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργές εστίες φωτιάς. Όλοι μαζί προσπαθούν, η κυρία αυτή είναι λίγο σε απόγνωση, βρίσκεται από έξω και κοιτάει δυστυχώς να καταστρέφεται ένα κομμάτι της περιουσίας της εδώ. Μόλις είδατε και μία ρήψη νερού ακόμα από αέρος που έγινε στο σημείο. Επιχειρούν όλοι, προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Βέβαια η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, έγινε μόλις μία ακόμα ρήψη νερού από αέρος. Η κατάσταση, λένε, είναι αρκετά δύσκολη. Όπως λέμε συνεχώς, είναι και ο αέρας αρκετά δυνατός. Και με αυτοθυσία οι εθελοντές, οι ιδιοκτήτες, οι κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν με τους πυροσβέστες για να καταφέρουν τουλάχιστον να σώσουν ό,τι σώζεται αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει εκεί πέρα κίνδυνος. Ακριβώς. Υπάρχει κίνδυνος, γιατί είναι ένα μέρος, ένα σημείο στο οποίο βρίσκονται και σπίτια και επιχειρήσεις. Μιλάμε για μια ημέρα καθημερινή που οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι βρίσκονταν στις επιχειρήσεις τους και δούλευαν. Οπότε όταν ξέσπασε η φωτιά, τους έπαθαν σοκ, τέλος πάντων, με την κατάσταση αυτή. Έφυγαν σε πρώτη φάση, μετά ξαναεπέστρεψαν γιατί ήθελαν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους και να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούν, όπως μας έλεγαν τουλάχιστον. Προηγουμένως είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση που βλέπετε από την πυροσβεστική. Προσπαθούν να κατασβέσουν μαζί με τους εθελοντές τη φωτιά. Έχει μαζευτεί κόσμος εδώ. Να δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια. Συνεχώς γίνονται ρήψεις νερού και από αέρος. Πίσω είναι αυτή η δασική μεγάλη έκταση με τις πολλές εστίες που δεν σβήνουν μέχρι στιγμής. Δηλαδή γίνονται ρήψεις νερού, άλλα πιάνει κάπου αλλού. Είναι και ο αέρας που μεταφέρει δυστυχώς τη φωτιά συνεχώς. Δεν βοηθάει στην κατάσβεσή της. Και υπάρχει της, και πυκνή βλάστηση. Υπάρχει πυκνή βλάστηση και πυροσβεστικό σώμα μαζί με εθελοντές δίνουν το καλύτερό τους. Αυτό προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν τις ζημιές. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα από την εικόνα που μας στέλνετε, προσπαθούν να ανοίξουν το κοντέινερ αυτό, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, να ρίξουν μέσα στοχευμένα νερό. Εκεί πέρα προφανώς υπήρχε πυρκαγιά. Και Παναγιώτη, μας είπε και ο Σταύρος Ιωαννίδης ότι είναι δύσκολη ακόμα και η υδροληψία για τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπάρχει ένας μεγάλος κυματισμός που τουλάχιστον δυσκολεύει κυρίως τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, 4 τον αριθμό. Γι' αυτό έχει δοθεί βάρος κυρίως στα ελικόπτερα που μπορούν με μεγαλύτερη ενδεχομένως ευκολία και κυρίως και το ελικόπτερο τύπου Σινούκ που έχει απλά τον κάδο που μπορεί να κάνει πιο εύκολα την υδροληψία. Πριν από λίγο είχα μια επικοινωνία με μηνύματα με αρμόδια πηγή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, όπου μου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δύσκολο κομμάτι της κατάσβεσης είναι πράγματι στο Κίτσι και κυρίως στην οδό Άνδρου, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει περάσει μέσα από αυλές σπιτιών, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί ακόμα αν έχουν υποστεί μόνο υλικές ζημιές ή αν έχει υπάρξει και, θα σου έλεγα, καταστροφή της οικειών. Άρα η φωτιά στο Κίτσι, στην περιοχή αυτή που μας είπε στο δρόμο, αν μπορείς να τον επαναλάβεις. Στην οδό Άνδρου στο Κίτσι. Έχει φτάσει στις αυλές των σπιτιών. Είναι ακόμα νωρίς, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι πυροσβέστες, να δουν αν υπάρχει κάποιο σπίτι. Ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμα, όπως σου έλεγα, Λίνα, είναι και τα νεκροταφεία, έτσι το αναφέρω χαρακτηριστικά, από κατεστραμμένα γεωταχή και σκάφη που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή, τα οποία έχουν αρκετά έφλεκτα υλικά, πλαστικά, πολυεστέρα, λάδια,
Υπάρχουν, γίνεται, δηλαδή, υπάρχει κάποιες εξάρσεις, θα σου έλεγα, η πυρκαγιά όταν φτάνει σε τέτοιου είδους κομμάτια. Υπάρχουν πάρα πολλές ορφανές, όπως λένε χαρακτηριστικά, ιδιοκτησίες οικοπαίδων που είτε ήδη είναι περιφραγμένες και δεν υπάρχει πρόσβαση και φυσικά είναι και ακαθάριστες, δημιουργώντας και εκεί ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να κινηθεί ευκολότερα η πυρκαγιά. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί αρκετές υδροφόρες από όμορους δήμους προκειμένου να μπορούν να τροφοδοτούν πιο έγκαιρα και σύντομα τα πυροσβεστικά οχήματα. Και φυσικά τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Πυρκαγιών εξετάζουν πάρα πολλές πληροφορίες, εκ των οποίων και αυτή που ακούσαμε από κάποιον κάτοικο της περιοχής που μίλαγε στον Γιώργο Παπαδοψάλτη, όσον αφορά το κόψιμο με τροχούς, δηλαδή εργασίες σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και κοντά στο σημείο, στον παράδρομο της Βάρης Κοροπίου, κοντά σε επιχειρήσεις που βρίσκονταν εκεί. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τον αέρα. Υπάρχουν όμως τουλάχιστον κάποιες ευνοϊκές προβλέψεις ότι αυτοί σιγά σιγά θα πέσουν στην περιοχή και η μεγάλη προσπάθεια να γίνονται οι έγκαιρες υδροληψίες από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη είναι τουλάχιστον σε κοντινή απόσταση η θάλασσα. Μπορούν να κάνουν μεν, αλλά ο ισχυρός κυματισμός και ο βόρειος άνεμος δεν τα βοηθάει τουλάχιστον να γεμίσουν, θα σου έλεγα, να φουλάρουν τις δεξαμενές νερού προκειμένου να προβαίνουν στις συγκεκριμένες ρήψεις. Πάντως, για να αντιληφθούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί, βλέπουμε εδώ, είμαστε συνδεμένοι με την Τζέννη Κουσταλακίδου συνεχώς και βλέπουμε σε αυτό το κοντέινερ με τις μάνικες εδώ και πόση ώρα επιχειρούν για ένα σημείο, καταλαβαίνουμε, και να βρέξουν περιμετρικά την, ώστε όταν φτάσει η πυρκαγιά να μην περάσει μέσα στην επιχείρηση. Ναι, απλά θα σου πω μια ενημέρωση που έχω αυτή τη στιγμή, ότι εκενώνονται τρία σχολεία με λεωφορεία δικά τους, μάλλον είχαν κάποιο κάμπ εκεί στην περιοχή. Κατασκήνωση, κάποια κατασκήνωση, η οποία εκενώνεται και στην οδό η Άσονος, δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο σημείο, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο έχει κυκλωθεί από την φωτιά. Εκεί έχει ρηχθεί ένα βάρος από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Άρα, τρεις κατασκηνώσεις έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή ή μία κατασκήνωση μέχρι. Μάλλον είναι τρία σχολεία που βρίσκονταν σε μία κατασκήνωση στην περιοχή. Είναι στην ίδια περιοχή, είναι εκεί κοντά στο Κίτσι, όπως τουλάχιστον με έχουν ενημερώσει. Μάλλον εκεί είχαν κάποιο είδους κατασκήνωση και βρίσκονταν εκεί τα παιδιά τριών σχολείων, τα οποία όμως με δικά τους ουσιαστικά λεωφορεία μετακινούνται προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος. Λοιπόν, πάμε και στο Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιώργο, επειδή όλοι οι συνάδελφοι είστε ακριβολισμένοι, δώσε μας το γεωγραφικό σου στίγμα και τι συμβαίνει εκεί. Είμαστε λοιπόν, έχουμε προχωρήσει λίγο πιο ψηλά μέσα στον οικισμό στο Κίτσι. Λένε αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια και απομάκρυνση από την αστυνομία κάποιων τελευταίων κατοίκων σε κοντινό σημείο από τη φωτιά. Εμείς βλέπουμε τώρα και την κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή που δυστυχώς μέσα σε μια συνθήκη με αρκετό αέρα προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, η οποία στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς πλησιάζει απειλητικά τα πρώτα σπίτια. Βλέπουμε εδώ υπάρχει και μια υδροφόρα, είναι παραταγμένα τα οχήματα, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, λένε από την εικόνα αυτή του μαύρου καπνού που σας μεταφέρουμε στο συγκεκριμένο σημείο, όπου δεν είναι ορατά καν κάποια σπίτια, κάποιες κατοικίες, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι έχει περάσει τουλάχιστον μέσα από τον οικισμό και συνεχίζει να καίει κάποιες αγροτικές εκτάσεις, κάποια άλλα σημεία εδώ στην Γιώργο, με συγχωρείς που Κίτσι. Σε διακόπτω. Εάν γνωρίζεις η οδός αυτή, ποια είναι, για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε λίγο, γιατί είναι και η Τζέννη Κουσταλακίδου στο Κίτσι. Είναι αυτό ο δρόμος. Προσπαθώ και εγώ λίγο με την βοήθεια κάποιων ατόμων εδώ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχουμε καταφέρει να δούμε και ακριβώς την ονομασία του συγκεκριμένου δρόμου. Πάντως, αντιλαμβανόμαστε από την εικόνα του καπνού ότι έχει ουσιαστικά βρεθεί μέσα σε όλο το μήκος και την έκταση του οικισμού, ειδικά στα σημεία, σε σημεία στα οποία υπάρχει μεγαλύτερο υψόμετρο. Βέβαια, βλέπουμε ότι μιλάμε για εκτάσεις όπου έχουν κάποιες αγροτικές εκτάσεις, κάποια χαμηλή βλάστηση. Είναι ίσως ενδεχομένως και πιο εύκολο από ένα σημείο και μετά, όταν προσεγγίζουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις, να διαχειριστούν το μέτωπο. Όμως, το γεγονός είναι ότι στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε υπάρχουν περιμετρικά πάρα πολλές κατοικίες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με αυτόν τον άνεμο
και με την φορά που έχει, είναι μια μάχη η οποία θα δοθεί και για να μην υπάρξουν αρκετές ζημιές σε αυτά τα σπίτια, αλλά και για να ανακοπεί σε κάποια σημεία σαν αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, όπου υπάρχει μεγαλύτερος χώρος για τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν πυροσβέστες οι οποίοι με τις μάνικες προσπαθούν, διαβρέχοντας και κάποια σημεία, τουλάχιστον να βάλουν ένα stop, να βάλουν ένα φρένο στην φωτιά. Αλλά βλέπετε κατά διαστήματα όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι υπάρχουν κάποιες ρηπές του ανέμου όπου φουντώνει γρήγορα. Βλέπουμε και εδώ τη φλόγα, το πως σε ένα δευτερόλεπτο, ενώ επί της ουσίας μιλούσαμε για μια καμένη έκταση στο συγκεκριμένο σημείο, πολύ γρήγορα ξεπροβάλλει ξανά η φωτιά και η φλόγα, γιατί υπάρχουν αυτές οι ρηπές του ανέμου που κάνουν την κατάσταση πολύ δύσκολη. Τώρα, να τονίσουμε ότι είδαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, Λένα, τα προηγούμενα λεπτά από δυνάμεις αστυνομίας, γιατί αντιλαμβάνονται και οι αρχές ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι που δεν έχουν απομακρυνθεί, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια συντονισμένη διαδικασία εκένωσης νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν, για να σιγουρευτούν ότι δεν θα κινδυνεύσει κάποιος, έχουν φτάσει στο σημείο περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις και πόρτα-πόρτα, και παρακαλώντας και κάποιους κατοίκους ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει το κινητό μας τηλέφωνο, είναι ξανά μια ειδοποίηση από το 112.